Μια νέα σπουδαία έκθεση στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης συστήνει στη νεότερη γενιά την εμβληματική στην τέχνη της αφαίρεσης προσωπικότητα του Γιώργου Τούγια. Όλη σχεδόν η συλλογή που απέμεινε μετά το θάνατό του βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, διότι κατιών του κυρίου Τούγια, του συγχωρεμένου του Τούγια, είναι ο Άγιος Αναστασιάδης, ο καθηγητής της αρχιτεκτονικής, ο οποίος είναι και φίλος. Τον ευχαριστούμε καταρχήν εκ των προτέρων που διέθεσε όλη τη συλλογή για να γίνει αυτή η έκθεση, την οποία ο ίδιος μετέφερε όλο αυτό το καλλιτεχνικό προϊόν από το Παρίσι και το φυλάει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη κίνηση της αφαίρεσης εκεί είναι η πιο χειρονομιακή, η πιο πνευματική, και σε δεύτερο σημείο, όταν περνάμε, σε δεύτερο στάδιο, όταν περνάμε στη δεκαετία του 70, ο Γιώργος Τούγιας, όπου είναι μια ταραγμένη δεκαετία, ο Γιώργος Τούγιας αρχίζει να σχεδιάζει ξανά τον κόσμο του, και από εκεί που υπήρχε αυτή η αφαίρεση, η οποία άφηνε ένα τοπίο σχεδόν ασχεδίαστο, αρχίζει να το σχεδιάζει με πιο αρχιτεκτονικούς όρους. Ο Γιώργος Τούγιας υπήρξε ένας εμβληματικός καλλιτέχνης της μεταπολεμικής περίοδου, της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας, με σπουδές εξαιρετικές, καταρχήν στην Αθήνα, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, και αμέσως μετά ανώτατη σχολή καλών τεχνών, και μετά πάλι σχολή καλών τεχνών στο Παρίσι, όπου βέβαια και το Παρίσι τον κρατάει εκεί. Είμαστε και στο τέλος της δεκαετίας του 40, αρχές της δεκαετίας του 50, οπότε παραμένει και εκτιμάται εξαιρετικά πολύ στη γαλλική πρωτεύουσα. Είναι ό,τι έχει καταφέρει να διασώσει ο Άγιος Αναστασιάδης, ανιψιός του Γιώργου Τούγια, και τα οποία τα μάζεψε από πολλές μεριές, καθότι ο Τούγιας ζούσε στο Παρίσι και στην Αθήνα και λίγο στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, οπότε έγινε μια προσπάθεια για να καταφέρει να τα μαζέψει και να διασώσει ό,τι είχε απομείνει. Ανάμεσα στα εξαιρετικά εκθέματα της συλλογής ξεχωρίζουν και οι προβολές σπάνιων βίντεο. Παρουσιάζονται δύο εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε ο Τούγιας, πολύ σημαντικές για την πορεία των ελληνικών εικαστικών. Η μία είναι στην Μόντενα και η άλλη είναι στην Αθήνα. Η έκθεση είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως τα τέλη της χρονιάς.